Με την αποδοχή κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2019, με την οποία η Τουρκία κατοχυρώνει όλες τις διεκδικήσεις της σε βάρος της Ελλάδας, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας τις αποκαλεί βελτιωμένες σχέσεις. Με την αποδοχή και ανακοίνωση της έναρξης πολιτικού διαλόγου, αυτός ήταν ο όρος της Άγκυρας να επιστρέψει στο τραπέζι διερευνητικών επαφών στην Αθήνα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανατρέπει σε βάρος της Ελλάδας και των συμφερόντων της την πάγια ελληνική πολιτική απέναντι στην Άγκυρα από το 1978. Και αυτό γιατί δέχεται διμερείς πολιτικές διαπραγματεύσεις παραμερίζοντας διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις οι οποίες διασφαλίζουν τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα όπως από μακρού χρόνου επιδιώκει η Άγκυρα. Και όπως καμιά προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση δεν είχε δεχθεί ως σήμερα, αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει καταγγείλει επίσημα τα ακόλουθα. Από την πρώτη πολιτική συνάντηση του ουρανί καλεί στο Βερολίνο τον Αύγουστο 2020 ότι η Τουρκία έθεσε επισήμω και εγγράφω στο τραπέζι όλα τα θέματα που απαιτεί να λυθούν διμερό με την Ελλάδα από στρατικοποίηση νήσων, θαλάσσια σύνορα, ένα αέριο χώρο, FIR Αθηνών, σχέδια πτήση, ιδιοκτησιακό καθεστώ νήσων, νησίδων, βραχονισίδων, γεωγραφικών σχηματισμών, περιοχή ΣΑΡ και μετά ω με διαπραγματεύσει που οδηγούν σε παραβίαση συνθήκων και συμβάσεων η Τουρκία δεν δέχτηκε καν την πρόταση Μητσοτάκη Να συζητηθεί και συμφωνηθεί η ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο με την Ελληνική ΑΟΣ να σταματά απότομα στον 28ο Μεσημβρινό, χαρίζοντα την υπόλοιπη Ελληνική ΑΟΣ, την Τουρκία. Και μετά τη συμφωνία για την ΑΟΣ Ελλάδα-Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία να καταργήσει το παράνομο Τουρκο-Λιβικό σύμφωνο. Και όπως είναι γνωστό στη συνέχεια η Άγκυρα υπερασπίστηκε με νύχια και με δόντια το σύμφωνο της ΑΟΣ με τη Λιβύη, ενώ παράλληλα θεώρησε δεδομένη την τουρκοποίηση της ελληνικής ΑΟΣ από τον 28ο Μεσημβρινό και Ανατολικά. Έβγαλε γεωτρύπανα και πολεμικά πλοία, καταθέτοντας επίσημα μάλιστα και τις συντεταγμένες της παράνομης τουρκικής ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο ως διεκδίκηση στον ΟΗΕ η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν κατήγγειλε ποτέ επισήμω στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΕΕ, διότι δεν ζήτησε τη σύγκλησή του. Την παράνομη τουρκική ΑΟΣ Ανατολικά του 28ου να την καταγγείλει, ούτε του όρου ΡΕΙΣ ούτε του τουρκολιβικό σύμφωνο. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι ελληνικέ επιστολέ διαμαρτυρία παραπάνω προ τον Γενικό Γραμματέα ΟΗΕ ΕΕ, αποτελούν απλή αλληλογραφία ενημέρωση. Δεν είναι μια επίσημη καταγγελία. Έτσι, χωρί επίσημη ελληνική καταγγελία των τουρκικών ενεργειών στην ΑΟΖΑ και χωρί παράλληλη επίσημη κατάθεση για διεκδίκηση των συντεταγμένων ελληνική ΑΟΖΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, όπω το έχει ήδη πράξει η Τουρκία, η κυβέρνηση η Μητσοτάκη στην πράξη σοπηλά αποδέχεται και αποδίδει στην Τουρκία την ΑΟΖΑ Ανατολικά του 28ου Μεσημβρινού. Δι' αυτού του τρόπου, η Τουρκία επιχείρη να γίνει ο αφέντη τη Ανατολική Μεσογείου, να ελέγχει το Κυπριακό, να καθορίζει την τύχη του Eastman, και άλλων ενεργειακών σχεδίων επειδή διέρχονται από την παράνομη τουρκική φαλοκρηπίδα της, της Ανατολικής Μεσογείου. Ο λιμενισμός του Όρους Ρέης κατέστη φυκτός μόνο όταν ο Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκης δεσμεύτηκε στη Βουλή ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται τα έξι ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων και τα δέκα ναυτικά μίλια εθνικού εναέριου χώρου. Αφήνοντας έτσι προσνομή και βρώσει, έτσι θα το περιέγραφα, ελληνικά εθνικά δικαιώματα και συμφέροντα για την Άγκυρα. Οι ευρωτουρκικέ σχέσει έχουν πλέον πλήρω αυτονομηθεί από τι ελληνοτουρκικέ και κυπροτουρκικέ, αφού η Αθήνα από τον περασμένο Οκτώβριο έχασε με πολιτική απόφασή τη το ατού αυτό, επιβολής κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Τουρκίας. Έτσι μια χαρά οδεύουν ευρωτουρκικές σχέσεις Βερολίνου Άγκυρας με την Αθήνα. Να περιμένει πού δημερεί πολιτικό διάλογο με την Τουρκία. Ακούστε, ακούστε... Η φράση πως η Άγκυρα σταρθεροποιήθηκε στη διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή τη σύρα άνοιξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το Σεπτέμβριο 2019, όταν συμφώνησα με την Τουρκία ότι η περιοχή ανατολικά τη Ρόδου, ξανατονίζω, 28ο Μεσηβρινό, στη Μεσόγειο. Ευελπιστώντα ηρεμία, την άνευ προηγουμένου διεκδικήσεων είδαμε, η οποία δεν ήρθε ποτέ η ηρεμία. Αλλά αυτά αποδεικνύονται, επιστοποιούνται από σχετικό έγγραφο του Υπουργού Νίκου Δένδια, στη Βουλή, Οκτώβριος 2019, με το οποίο η περιοχή Ρόδου-Καστελορίζου, 28ο, ξαναλέω με συμβρενός, κοίται, στη Μεσόγειο. Δηλαδή, πέταξαν έξω από το ανατολικό Αιγαίο την περιοχη ρόδο, καστελόριζο, τρογκυλη και παρακείμενες βραχονισίδες. Και έτσι, η ελληνική ΑΟΣ, σταμάτησε απότομα στον 28ο Μεσηβρινό. Η Τουρκία έστησε την Τουρκική ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο, ανατολικά του 28ου, άνοιξε δρόμο για την Τουρκολιβική ΑΟΣ, απέκοψε οροθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας Κύπρου. Και όλα αυτά από πού τεκμέρονται. Από την Τουρκική Αγγελία Α 147 κάθετος 2021. Με την οποία η Τουρκία μετατρέπει την περιοχή Ρόδου Καστελορίζου σε τουρκική επικράτεια και κυριαρχία. Έτσι, πια.